Συνεδρίασε το βράδυ της Δευτέρας υπό τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας. Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση από το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού, στη συνεδρίαση το ΚΙΣΕΑ συζήτησε διεξοδικά τις τελευταίες εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το θέμα της αναβάθμισης των F-16 και αποφάσισε την ενεργοποίηση υποπρογράμματος για την υποστήριξη των αεροσκαφών SEA-27. Η συζήτηση διήρκησε περίπου 3 ώρες. Υπενθυμίζεται ότι το αεροσκάφος SEA-27 είναι δικινητήριο μεταγωγικό και εκτελεί αεροδιακομιδές ανθρωπιστικές αποστολές και αποστολές αερομεταφορών, ξεκουράζοντας το στόλο των ελληνικών SEA-130 Hercules. Η Ελλάδα έχει προμηθευτεί 8, η παράδοση των οποίων ξεκίνησε το 2004. Τα αεροπλάνα έχουν ενταχθεί στην 354 μοίρα Πήγασος, η οποία είχε διακόψει το επιχειρησιακό της έργο στα τέλη της δεκαετίας του 70. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΚΙΣΕΑ συζητήθηκε και η προμήθεια υλικών για τα γαλλικά αεροσκάφη Μοιράζ 2000 και 2005, των οποίων η Γαλλία είχε προτείνει στην Ελλάδα την αναβάθμισή τους. Για το κόστος δεν υπάρχουν πληροφορίες από την κυβέρνηση. Όταν είχε ανοίξει το θέμα της αναβάθμισης των F-16 μετά την επίσκεψη Τσίπρα στην Ουάσιγκτον, το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, απαντώντας σχετικά δημοσιεύματα, υποστήριξε ότι το πρόγραμμα θα στοιχήσει 1,1 δις, ενώ επίσης, σύμφωνα με δημοσιεύματα που δεν έχουν διαψευθεί, η αναβάθμιση των Μοιράζ 2000 και 2005 αναμένεται να στοιχήσει περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ.